Γέφυρες που δεν έχουν συντηρηθεί για αρκετά χρόνια, με τις εικόνες να αποκαλύπτουν τα σημάδια της φθοράς και της εγκατάλειψης. Ανησυχητικές είναι οι εικόνες στη γέφυρα του ΒΟΑΚ, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, ενώ λίγα μέτρα παρακάτω ορατή είναι η διάβρωση του οπλισμού και η αποσάθρωση σκυροδέματος στη γέφυρα στο Κατσαμπά. Στα τέλη του 2021 η Περιφέρεια Κρήτης επικαιροποίησε σχετική μελέτη, ενώ πριν από 1,5 μήνα απέστειλε τεχνικά δελτία προς το αρμόδιο Υπουργείο, διεκδικώντας χρηματοδότηση ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να τρέξουν οι διαδικασίες για τη συντήρηση γεφυρών στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων. Το 2009 είχαν εκπονηθεί μελέτες από το αρμόδιο Υπουργείο. Η Περιφέρεια Κρήτης επικαιροποίησε αυτές τις μελέτες. Οριστικοποιήθηκε η επικαιροποίηση τέλη του προηγούμενου έτους, του 2021. Είναι προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων περίπου. Έχουν αποσταλεί τα τεχνικά δελτία στο αρμόδιο Υπουργείο. Αναμένουμε την χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Είμαστε μια σεισμική περιοχή. Αυτές οι γέφυρες είναι πολλών ετών, έχουν πολλά χρόνια να συντηρηθούν. Νομίζω ότι είναι και εμφανέστερο το πρόβλημα πολλές φορές. Είναι θέμα η συντήρηση των γέφυρων στο εξωτερικό, κάθε πόσα χρόνια κάνουν συντήρηση των γέφυρων? Εντάξει, είναι ένα θέμα των δημοσίων έργων, το οποίο το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές στο τεχνικό επιμελητήριο. Το Μητρώο των έργων και τη συντήρηση των έργων. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει αυτό, ή δεν υπάρχει τουλάχιστον στα πολύ παλιότερα έργα, τα οποία γνωρίζω ότι είχαν πάρα πολλά προβλήματα, πόσο μάλλον στην παρακολούθησή τους. Στη σχετική λίστα για συντηρήσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι κάτω διαβάσεις σε φόδελες, σίσες, λινοπεράματα, το μπρουκ, αλικαρνασό, κατσαμπά και όχι μόνο. Πράγματι, πάρα πολλές γέφυρες καθ' όλο το μήκος του Βόρειου Δυτικού Άξονα Κρήτης χρειάζονται αποκατάσταση και βελτίωση για να είναι και ασφαλής. Η μελέτη αφορά συγκεκριμένες γέφυρες και με βάση τη μελέτη αυτή θα πορευτούμε για την συντήρηση και αποκατάστασή τους. Εν όψη του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, όλες οι γέφυρες μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρμοδίων, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την τύχη τους. Στα πλαίσια του Βόρειου Οδικού Άξονα, επειδή αρκετοί της μελέτης, εφαρμογής, αρκετές από τις γέφυρες αυτές θα πρέπει να επανεκτιμηθούν τόσο προς το εύρος τους, αλλά και σε κάποιες από αυτές οι οποίες βρίσκονται σε κόμβο, όπως είναι στον κόμβο της Αλικαρνασσού, στον κόμβο του Κατσαμπά. Έτσι, είναι σημεία τα οποία θα έχουμε κόμβους καινούριους, όπου κάποιες από αυτές τις γέφυρες θα κατεδαφιστούν. Όπως εκτιμάται, κάποιες γέφυρες θα ανακατασκευαστούν, όπως η γέφυρα του Γεροποτάμου, ενώ άλλες θα παραμείνουν για τοπική χρήση, όπως για παράδειγμα η γέφυρα του Παλαιοκάστρου και της Παντάνασσας.